καλωσορίζουμε στην εκδήλωσή μας. Μια εκδήλωση ιδιαίτερη, προσκεκλημένος επίσημος εκδήλωσής μας, του εργαστηρίου εικονίζοντες του συλλόγου μας, ο Γιώργος Κόλλης. Ένας σημαντικός εικονογράφος, ζωγράφος, αγιογράφος, πανεπιστημιακός δάσκαλος. Δεν θα πω για τον κύριο Κόλλη βιογραφικά στοιχεία, θα αναφερθεί ο Γιώργος πάνω σε αυτά. Εγώ να τον καλωσορίσω στην εσχαρτιά της Ελλάδας ή στην αρχή της Ελλάδας. Να του πω ότι η περιοχή μας, στην περιοχή μας μάλλον ζουν άνθρωποι με ιδιαίτερα οικαστικές ανησυχίες. Βρίσκουν διέξοδο και δημιουργούν σε αυτόν τον τόπο. Ο Σύλλογός μας δίνει αυτή τη δυνατότητα στους ανθρώπους. Το εργαστήριο εικονίζοντες είναι ένα από τα τελευταία θέματα τα οποία δημιουργήσαμε στον Σύλλογο για να δώσουμε διέξοδο και σε ανθρώπους που ψάχνουν ή θέλουν να δημιουργήσουν πάνω στο κομμάτι της αγιογραφίας, της εικονογραφίας. Σας καλωσορίζω. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωσή μας. Καλωσορίζω και εγώ αυτή τη σειρά μου από τους επόμενους. Είναι η τέταρτη χρονιά που λειτουργεί το εργαστήριό μας εδώ στο Σύλλογο και σε αυτά τα τρία και κάτι χρόνια νομίζω ότι βρισκόμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να έχουμε το σημαντικότερο στους γεγονός στην πορεία του εργαστηρίου είναι η ομιλία ενός δασκάλου, στον οποίο έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές για το βιογραφικό του, αν πούμε να αναφερθούμε εκτενώς, θα φάμε την ώρα. Φαίνεται τα βραδιά σου. Οπότε, πολύ σύντομα, ελπίζω να μην κάνω κάποιο λάθος για εδώ. Ο κ. Κόλλης είναι γεννημένος στην Βιωτία. Στην Φιώτα, στη Μακεδάκη. Ξεκίνησε σπουδές του ως θεολόγος. Είναι και διδάκτορ θεολογίας. Και ειδικά βέβαια ασχολήθηκε με την εκκλησιαστική εικόνα, έχοντας εμβαθύνει όσο λύγει και στην τεχνική της, και στο ύφος της, και στο ύφος της, και στην θεολογία της. Αυτό που θέλω να κρατήσω από όλο το βιογραφικό είναι ότι είναι από τους λίγους ανθρώπους στις τελευταίες δεκαετίες που στον χώρο της εικονογραφίας έχει ανατρέψει τα δεδομένα, έχει δημιουργήσει καινούριο πλαίσιο προσέγγισης στο αντικείμενο, ένα αντικείμενο που είχε περιπέσει επολής σε ένα τέλμα τυποποίησης και βαλσαμώματος, έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο αναδρομής προς την παράδοση με μια, όχι μουσιακή, αλλά μια δημιουργική ματιά. Πριν από δύο χρόνια γνώρισα και την ομάδα με την οποία ηγείται, την ομάδα εικόνα, της οποίας το έργο νομίζω ότι με συγκλώνησε και θεώρησα ότι εκεί πρέπει και το εργαστήριό μας να κατευθυνθεί σε αυτού του είδους τα τεχνάρια, σε αυτού του είδους τα ζητούμενα. Ο κύριος Κόλλης δεν με θυμάται. Η πρώτη μας επαφή ήταν το 1994-95 στον Ιάννη, σε μια της πρώτες εκθέσεις που είχε κάνει. Έκτοτε έμεινε στο μυαλό μου και τον θεωρώ, για μένα τουλάχιστον, ως έναν οδοδείκτη πάνω στη δουλειά τη δική μου και των ανθρώπων οι οποίοι μαζί με εμένα να ζητούμε κάποια πράγματα. Εδώ νομίζω πρέπει να σταματήσω να δώσω το λόγο στον επίσημο ομιλητή της Αποστινής Γραδιάς. Ο χρόνος είναι ο δικός σας και στο τέλος ελπίζω να δώσουμε και λίγο χρόνο σε παρεμβάσεις, τοποθετήσεις ή ερωτήσεις στο προεδρείο. Χαίρετε και από μένα.
Χαίρετε λοιπόν και από μένα. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Χατζή και γενικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου του Αριστοτέλη για την πρόσκληση αυτή και το αγκαλιάσμα που μου κάνατε. Και θα προσπαθήσω έτσι με λίγες κουβέντες, όσο πιο θα μπορούσαμε να πούμε ανώδυνα μπορώ, να εκθέσω μερικά πράγματα πάνω στο θέμα το οποίο έχω πάρει, για να έχουμε τη δυνατότητα στη συνέχεια να κάνουμε έναν διάλογο. Διότι δεν είναι ωραίο απλά και μόνο να υπάρχει μια εισήγηση χωρίς να γίνεται στο τέλος ένα διάλογο. Αυτό είναι εξάλλου και ο στόχος και ο σκοπός κάθε εισήγησης, να προκληθεί ένας διάλογος. Λοιπόν, δεν θα προσπαθήσω να είμαι σχετικά σύντομος, όσο βεβαίως μπορώ, διότι πρέπει να πω κάποια πράγματα για να καλύψω κάπως το θέμα το οποίο ανέφερα. Θα μιλήσω λοιπόν για το θέμα παράδοση και πρόοδο στην ορθόδοξη εικονογραφική τέχνη, την ορθόδοξη εικόνα. Καθώς ήθελα εισαγωγικά να επισημάνω το εξής, ότι σήμερα υπάρχει ένας τέτοιος διάλογος, όχι μόνο γύρω από την εικόνα, αλλά και για άλλες πτυχές της εκκλησιαστικής ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε γενικότερα της πολιτιστικής ζωής στην Ελλάδα. Υπάρχει δηλαδή ένας διάλογος σχετικά με το νέο, το παλιό, την σύγχρονη πραγματικότητα, τη σύγχρονη τέχνη, την παραδοσιακή τέχνη. Γενικώς υπάρχει ένας σχετικός τέτοιος διάλογος. Παράδοση ή κάτι άλλο. Σήμερα μας φαίνεται σχεδόν φυσιολογικός ένας τέτοιος διάλογος. Δηλαδή, θεωρούμε ότι είναι λογικό να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα για το κατά πόσον πρέπει αυτό το οποίο ονομάζουμε παράδοση να υπάρχει στη σύγχρονη πραγματικότητα, σε τι βαθμό πρέπει να υπάρχει, τι σχέση πρέπει να έχουμε με αυτό κτλ. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με μια πρωταρχική παρατήρηση, τουλάχιστον όσον αφορά τα δικά μας πράγματα, δηλαδή το χώρο της ζωγραφικής, της παραδοσιακής ζωγραφικής, της εικονογραφίας ή αγιογραφίας, όπως όχι πολύ δόκιμο ονομάζεται στις μέρες μας. Ο διάλογος αυτός είναι καινοφανής, δηλαδή ουδέποτε, ποτέ πλην στο παρελθόν, δεν έχει υπάρξει ένας τέτοιος διάλογος. Ποτέ. Δηλαδή κανείς ποτέ δεν ήγηρε ένα τέτοιο θέμα. Παράδοση, πρόοδος, ανανέωση, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς καινούριο. Είναι ένα προϊόν του 20ου στην πραγματικότητα αιώνα, ξεκίνησε από τον 20ο αιώνα. Θα σας κάνω μια ιστορική αναφορά στο πώς εισήχθη αυτό το θέμα και τι εξέλιξη είχε στη συνέχεια. Άρα λοιπόν πρόκειται για ένα καινούριο ζήτημα. Τώρα για το ποιες είναι οι συνθήκες που οδήγησαν στο να τεθεί ένα τέτοιο ζήτημα, είναι πράγματι κάτι το οποίο πρέπει πολύ βαθιά να το μελετήσουμε, διότι από μόνο του η ύπαρξη ενός τέτοιου ζητήματος το καθιστά, θα μπορούσαμε να πούμε, αντιπαραδοσιακό. Δηλαδή δεν είναι μια προβληματική που υπήρχε ανέκαθεν στην πολιτιστική μας ζωή, είναι κάτι καινούριο. Άρα δεν ανήκει σε αυτό που βάζει τόση χοντρά-χοντρά έχουμε σήμερα στο νου μας ως παράδοση. Πώς λοιπόν μπαίνει αυτό το θέμα, πώς ξεκινάει στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, πολιτιστική και γενικότερα στην ελληνική ιστορία. Το θέμα αυτό στην πράξη το φέρνει στην επιφάνεια τουλάχιστον σχηματοποιημένο. Βεβαίως ήδη αυτό έχει ξεκινήσει γενικότερα από τη γενιά του 30, από τους ζωγράφους της γενιάς του 30, αλλά κυρίως το φέρνει στην επιφάνεια και το σχηματοποιεί αυστηρά ο Κόντογλου. Ο Κόντογλου, ο οποίος είναι ένας μοντέρνος ουσιαστικά ζωγράφος, ένας ζωγράφος ο οποίος είναι σπουδαγμένος σε κάποιο βαθμό στο Πολυτεχνείο, στη Σχολή Ικανών Τεχνών, δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με αυτό που εμείς λέμε σήμερα βυζαντινή τέχνη. Τη γνωρίζει σε κάποια στιγμή τη ζωή του, το 1923, όταν επισκέπτεται για πρώτη φορά το Άγιο Όρος, εντυπωσιάζεται και αρχίζει να την χρησιμοποιεί αυτή την τέχνη. Τη θεωρεί σε πρώτη φάση, στην πρώτη περίοδο της ζωής του. Ο Κόντογλου θεωρεί αυτή την τέχνη ως μοντέρνα ζωγραφική και έτσι την χρησιμοποιεί, έτσι την οικειοποιείται. Γι' αυτό και τα πρώτα έργα τα οποία κάνει δεν είναι θρησκευτικά, είναι ζωγραφικά έργα. Δεν τη συνδέει δηλαδή με την αγιογραφία. Την ίδια περίοδο ζωγραφίζει αγιογραφικά έργα τα οποία δεν έχουν βυζαντινό χαρακτήρα ή δεν έχουν αυστηρά βυζαντινό χαρακτήρα. Παίρνει λοιπόν αυτή την τέχνη και αρχίζει ως σύγχρονη, ως μοντέρνα τέχνη, επειδή είχε χαρακτηριστικά κοντινά με αντίστοιχα ρεύματα της μοντέρνας ζωγραφικής,
του μοντερνισμού, αρχίζει να τη χρησιμοποιεί. Αυτό, σε αυτή την περίοδο της ζωής του, φτιάχνει και ένα από τα σημαντικότερα έργα τα οποία έχει φτιάξει. Είναι δουλειά την οποία έχει κάνει στο παλιό Δημαρχείο της Αθήνας. Όλες αυτές οι υπέροχες τοιχογραφίες με σκηνές από την ελληνική ιστορία, μια μυθοπλασία ουσιαστικά δική του πάνω στην ελληνική ιστορία, είναι πραγματικά ένα αριστοιχηματικό, πολύ σημαντικό έργο. Μετά το 40 όμως, συμβαίνει ένα καθοριστικό γεγονός στην ζωή του Κόντογλου. Έρχεται σε επαφή και γνωρίζει την ρώσικη, ουσιαστικά, θεολογία γύρω από την εικόνα. Κυρίως τη γνωρίζει μέσα από κάποια μικρά κείμενα του Σπένσκι. Ένα από αυτά το μεταφράζει μάλιστα στα ελληνικά. Από τότε, ουσιαστικά, αλλάζει εντελώς η στάση του Κόντογλου πάνω και στη βυζαντινή ζωγραφική, αλλά και γενικότερα και θα έλεγα ο τρόπος που κατανοεί τα πράγματα, αλλά και η λειτουργία του μέσα στην ίδια την ελληνική κοινωνία. Ενώ μέχρι τότε ο Κόντογλου είναι ένα πολύ ανοιχτό μυαλό, ένας πολύ μοντέρνος άνθρωπος. Σας θυμίζω ότι συνεργάζεται με τον Κάρολο, που έχει μια δράση δηλαδή πάρα πολύ έτσι ανοιχτή και εικαστική. Στη συνέχεια, μετά από αυτήν την επαφή, ίσως και για διάφορους άλλους λόγους, δεν είναι της ώρας να κουβεντιάσουμε κάτι τέτοιο, κλείνεται και αρχίζει πια να παρουσιάζει μια εξαιρετικά συντηρητική στάση, η οποία φτάνει αργότερα σε πολύ ακραία σημεία, δηλαδή σε σημεία του να αρνείται άρδιν και συνείδην οτιδήποτε είναι ευρωπαϊκό, δυτικοευρωπαϊκό. Φτάνοντας, ας πούμε, να περιγελά τη ζωγραφική των Δυτικών, τον Μιχαηλάγγελο κτλ. Δηλαδή σε πάρα πολύ ακραίες θέσεις. Ενώ στην πρώτη περίοδο της ζωής του, είχε γράψει κάποια κείμενα τότε, το περί ζωγραφικής που είχε γράψει κάποια κείμενα, έχει τελείως διαφορετική θεώρηση για όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά σας τα αναφέρω γιατί. Σας αναφέρω γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι κομβικό σημείο Κόντογλου για το θέμα που μας απασχολεί. Ο Κόντογλου λοιπόν, έχοντας γνωρίσει αυτή την θεολογία των Ρώσων, φτάνει πια να συζητά πολύ ανοιχτά σε θεωρητικό πλέον επίπεδο το θέμα αυτό, το θέμα της παράδοσης. Και εισηγείται στην πραγματικότητα, για λόγους που θα σας εξηγήσω σε λίγο, μία εκπληκτικά κλειστή αντίληψη για την παράδοση. Παράδοση δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο έχει κάποτε κάπου γίνει, σχεδόν έχει τελειώσει, και αυτό το πράγμα οφείλουμε εμείς πια να το ακολουθάμε πιστά, με μόνο και βασικό μέλημα να μην το παραχαράξουμε, να μην το αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Κάθε αλλαγή αυτού του πράγματος είναι σχεδόν αμαρτία. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα που θα μπορούσε να θέσει κανένας, παράδοση ή πρόοδος ή εξέλιξη ή οτιδήποτε άλλο, είναι σχεδόν ένα αμαρτωλό ερώτημα. Δηλαδή δεν μπορεί να θίξει την παράδοση. Η πρόοδος είναι ένας όρος, μια κατάσταση η οποία είναι συνώνυμη μιας αμαρτωλής ιστορίας. Είναι μια έκπτωση αυτό το πράγμα. Στην περίπτωση βέβαια του Κόντογλου υπάρχει μια αντίφαση. Και θα σας εξηγήσω ποια είναι η αντίφαση. Πριν όμως σας πω αυτό, θα σας πω γιατί ο Κόντογλου, επηρεαζόμενος από τον Σπένσκι, φτάνει σε αυτή την κλειστή αντίληψη. Ο Σπένσκι είναι ένας Ρώσος θεολόγος, εικονολόγος, ο οποίος είναι επίγονος μιας γενιάς άλλων Ρώσων φιλοσόφων και εικονολόγων, που ξεκινάει ουσιαστικά από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Με πρωτεργάτες τον Φλορένσκι, τον Τρουμπετσκόη και άλλους. Λοιπόν, αυτή η γενιά των φιλοσόφων Ρώσων, σε μια προσπάθεια αναζήτησης της εθνικής ταυτότητας των Ρώσων, οδηγείται σε μια θεωρία για την εικόνα, η οποία είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα συμπεριγράψω με λίγα λόγια τα βασικά της σημεία, γιατί είναι καθοριστικό να καταλάβετε το γιατί σήμερα έχουμε φτάσει σε μια αντίληψη για την παράδοση τόσο πολύ στατική. Σύμφωνα λοιπόν με τη θεωρία αυτή, η οποία είναι, αυτό απλώς το αναφέρω, δεν θα το αναπτύξω, μόνο αν στη συνέχεια χρειαστεί, η οποία είναι βαθύτατα ουσιαστικά επηρεασμένη από τον γερμανικό νεοειδεαλισμό, τον ρομαντισμό, το Σίλερ, το Φίχτε και τέτοιους δηλαδή φιλοσόφους. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη θεωρία, κάθε εικόνα είναι μια συμβολική εικόνα. Δηλαδή όταν ο ζωγράφος φτιάχνει μια εικόνα, στην πραγματικότητα προσπαθεί μέσω αυτής να υπενηχθεί κάτι άλλο, κάτι το οποίο υπάρχει πέρα από την εικόνα. Άρα και η Βυζαντινή εικόνα, η Ορθόδοξη βασίλεια εικόνα,
οι Ρώσοι δεν χρησιμοποιούν τον όρο Βυζαντινό, αλλά Ορθόδοξη εικόνα. Κάθε λοιπόν Ορθόδοξη εικόνα ανήκει σε αυτή την κατηγορία των εικόνων. Είναι μια συμβολική εικόνα. Όταν λοιπόν αυτό που εικονίζει ο αγιογράφος, όταν φτιάχνει μια εικόνα, αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει είναι τι. Δεν τον ενδιαφέρει απλά να αποτυπώσει αυτό το οποίο βλέπει, αλλά προσπαθεί μέσω της εικόνας να φτάσει να αποδώσει μια πνευματική κατάσταση, η οποία ορίζεται ποικιλοτρόπως. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, η θέωση της ανθρώπινης φύσης, μπορεί να είναι το φως της βασιλείας του Θεού κτλ. Κτλ. Βάζει εδώ ο στόχος του αγιογράφου είναι μέσω της εικόνας να φτάσει να συλλάβει με κάποιες μορφές αυτό το πνευματικό περιεχόμενο, να το κλείσει το κοντινά μέσα σε αυτή την εικόνα και να το παρουσιάσει στον πιστό. Αυτό για να συμβεί πρέπει να υπάρχει μια, θα μπορούσαμε να πούμε, μια τεχνοτροπία, μια εικαστική γλώσσα. Πώς γίνεται αυτή η καταγραφή. Έτσι λοιπόν καταλήγουν αυτοί οι φιλόσοφοι στο ότι η καταγραφή αυτού του πνευματικού περιεχομένου γίνεται μέσα από την βυζαντινή αυτή την τεχνοτροπία των εικόνων, τη ρώσικη, βυζαντινή, πέστε όπως θέλετε, η οποία είναι στην πραγματικότητα μια εικαστική γλώσσα, μια συμβολική εικαστική γλώσσα, η οποία μπορεί και εκφράζει αυτό το πνευματικό περιεχόμενο. Βέβαια το ερώτημα που προέκυπτε άμεσα ήταν το εξής. Ποιος μας βεβαιώνει ότι αυτή η γλώσσα εκφράζει αυτό το περιεχόμενο. Έτσι λοιπόν οδηγούνται αυτοί οι φιλόσοφοι στην εξής πρόταση, ότι αυτό που είμαστε βέβαιοι ότι αυτό συμβαίνει, διότι αυτός ο οποίος αγιογραφεί είναι Άγιος και άρα στην πραγματικότητα έχει ο ίδιος πείρα του πράγματος που καλείται να αγιογραφήσει. Το ξέρει εκ πείρας, το έχει ζήσει, το γνωρίζει, το έχει δει και άρα αυτός μπορεί να κάνει την κατάλληλη επιλογή των μορφών προκειμένου να εκφράσει αυτό το πνευματικό περιεχόμενο. Και έτσι καταλήγουν αυτοί οι φιλόσοφοι στην εξής πρόταση ότι μόνον Άγιοι μπορούν να αγιογραφούν. Αυτό χοντρικά είναι περίπου το σχήμα το οποίο εισηγείται καταρχάς ο Φλορένσκι και μετά στη συνέχεια και άλλοι και με μικρές παραλλαγές φτάνει στον Ουσπένσκι. Αυτό ουσιαστικά διαβάζει ο Κόντογλου. Έτσι λοιπόν επηρεάζεται από αυτό ο Κόντογλου και στα γραπτά τα οποία γράφει μετά το 40 κυρίως εκφράζει με δικό του βέβαια, εντελώς δικό του τρόπο, αυτή τη θεωρία. Δεν είναι τόσο σχηματοποιημένη στον Κόντογλου, αλλά είναι αυτή η θεωρία. Δηλαδή, μπορεί να διαβάσετε στα κείμενά του γνώμες, ας πούμε, ότι ουσιαστικά η Βυζαντινή τεχνοτροπή είναι η μόνη ικανή να εκφράσει το νόημα του Ευαγγελίου. Αυτό το «η μόνη ικανή» σημαίνει στην πράξη ότι είναι η μοναδική εικαστική γλώσσα που μπορεί να εκφράσει αυτό το πνευματικό περιεχόμενο. Δεν υπάρχει καμία άλλη, ούτε μπορεί να υπάρξει καμία άλλη. Είναι η μοναδική και τέλειωσε. Είναι το τέλος κάθε ζωγραφικής προσπάθειας να εκφραστεί αυτό το πνευματικό περιεχόμενο. Σας είπα λοιπόν ότι για τον Ουσπένσκι είναι φυσιολογικό του να φτάνει σε έναν τέτοιο στατικό ορισμό της ζωγραφικής, δηλαδή ότι δεν μπορεί να το αλλάξεις αυτό, αν αλλάξεις αυτό χάνεις το πνευματικό περιεχόμενο και άρα δεν υπάρχει εικόνα. Υπάρχουν δηλαδή εκπεφρασμένες συνθέσεις αυτές που σας λέω από Ρώσους εικονολόγους ότι εάν χαθεί αυτή η ειδική γλώσσα των εικόνων, πάβουμε να έχουμε εικόνα. Δεν υπάρχει εικόνα. Η εικόνα στην πραγματικότητα είναι ταυτόσιμη με την τεχνοτροπία αυτή, αυτό που εμείς λέμε βυζαντινή τεχνοτροπία. Όσο υπάρχει βυζαντινή τεχνοτροπία, υπάρχει εικόνα. Χάνεται η τεχνοτροπία. Έχουμε μια αιρετική εικόνα. Γι' αυτό και πολλοί από αυτούς, εικόνες οι οποίες υπάρχουν σε χρήση στην Εκκλησία και δεν είναι βυζαντινές, είναι, ας πούμε, θα λέγαμε νατουραλιστικές, δεν τις δέχονται ως εικόνες. Τις απορρίπτουν, λένε ότι δεν είναι καν εικόνες, είναι είδωλα ή κάτι άλλο. Έστω και αν οι εικόνες αυτές είναι θαυματουργικές. Λοιπόν, για τον Κόντογλου όμως, σας είπα ότι αυτό είναι μια αντίφαση. Γιατί είναι αντίφαση? Διότι ο Κόντογλου στα ίδια του τα γραπτά δεν φαίνεται να παρουσιάζεται τόσο πολύ αυστηρός, δηλαδή έχει νήξεις που αφήνει να φανεί ότι μπορεί κανείς να προχωρήσει αυτό που λέμε βυζαντινή ζωγραφική. Δεν είναι τόσο τυποποιημένο και αυστηρό. Και βέβαια ο ίδιος στην ζωγραφική του και στην προπολεμική αλλά και στη μεταπολεμική έχει στοιχεία σχετικά δημιουργικά. Δηλαδή με ποια έννοια? Με την έννοια όχι ότι ανατρέπει το σύμπαν και εισηγείται μια εντελώς καινούργια ζωγραφική, αλλά όταν δει κανείς μια εικόνα του Κόντογλου, την αναγνωρίζει σαν μια εικόνα του Κόντογλου. Δηλαδή έχει μια ιδιοπροσωπία και δεν είναι μια φωτοτυπική επανάληψη μια εικόνα η οποία είναι στο παρελθόν. Άρα υπάρχει ένα είδος
αντίφασης του Πόντογλου σχετικά ανάμεσα στο ζωγραφικό του και στο θεωρητικό του έργο. Το θέμα όμως είναι ποιο. Το θέμα είναι ότι αυτό που εισηγήθηκε ο Πόντογλου ήταν μια πάρα πολύ βολική εξήγηση. Και ξέρετε, οι άνθρωποι γενικότερα ρέπουν προς τις βολικές εξηγήσεις και κυρίως προς τις εξηγήσεις οι οποίες δημιουργούν σταθερότητα. Οι άνθρωποι μισούν τη σταθερότητα, μισούν την κίνηση, μισούν την κάθε αλλαγή και θέλουν σταθερότητα. Δεν θέλουν να αλλάζουν τα πράγματα, ειδικά αν αυτά τα πράγματα είναι μάλιστα συνδεδεμένα με πνευματικά πράγματα. Έτσι λοιπόν, αυτό που εισηγήθηκε ο Πόντογλου το άρπαξε η ελληνική κοινωνία, πάρα πολύ από τους ίδιους τους μαθητές του ουσιαστικά, και μετά το 1965 που κοιμήθηκε πέθανε ο Πόντογλου, σιγά σιγά φτάσαμε σε μια απίστευτη τυποποίηση αυτής της ζωγραφικής, που είναι η εικονογραφία, όπου σχεδόν απουσιάζει κάθε απόπειρα προσωπικής γραφής και έχουμε μια απέραντη τυποποίηση σε βαθμό που πολλές φορές έχουμε κυριολεκτικά φωτοτυπίες από εικόνες, από αριστούργηματικές εικόνες, οι οποίες έχουν γίνει στο παρελθόν. Φτάνοντας μάλιστα σε βαθμό σήμερα, πάρα πολύ συχνά, να υπάρχει και μια ολόκληρη θεολογική αιτιολόγηση αυτής της στατικότητας, δηλαδή ότι πρέπει να κάνουμε αυτό διότι με αυτόν τον τρόπο διασώζουμε, διαφυλάσσουμε την παράδοση κτλ. Άρα έχουμε μια θεωρητικοποίηση όλης αυτής της στατικότητας και έχουμε μια επιβράβευση μιας αντίληψης ότι η παράδοση είναι ένα τετελεσμένο γεγονός το οποίο εμείς απλά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το επαναλαμβάνουμε εσαΐ χωρίς να αλλάζουμε τίποτα. Κάθε αλλαγή, άρα και κάθε πρόοδος είναι αμαρτία. Λοιπόν, σας είπα ευθύς εξ αρχής ότι μία τέτοια ανάλογη κουβέντα δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν. Ο Πόντογλου, με τα δικά του μάτια και τα δικά του δεδομένα, όταν πρωτοσυνάντησε τον Διονύσο τον Εκφουρνά, θα σας πω τι είναι ο Διονύσος Εκφουρνά και για ποιο λόγο είναι σημαντικός, τον ερμήνευσε με τα δικά του μάτια και με τα δικά του δεδομένα. Ο Διονύσος Εκφουρνά ήταν από το Φουρνά της Ευρυτανίας, ένα χωριό έτσι πάνω εκεί στα ορεινά της Ευρυτανίας, ήταν μοναχός, με πολύ και μεγάλη και σημαντική δράση και στην περιοχή του, αλλά και στο Άγιο Όρος. Έζησε στο Άγιο Όρος, αγιογράφησε εκεί και μας άφησε ένα πολύ σημαντικό εγχειρίδιο, τη μόνη ουσιαστικά καταγραφή που έχουμε, γύρω από ζητήματα που αφορούν κατά κύριο λόγο την εικονογραφία, τα θέματα δηλαδή, τεχνικές και κατά δεύτερο λόγο πολύ πολύ μικρές λίγες σημειώσεις γύρω από τα θεολογικά θέματα της εικονογραφίας. Λοιπόν, όταν συνάντησε ο Πόντογλου αυτό το κείμενο, επειδή μέσα στο κείμενο αυτό, ο Διονύσος ζει στον 18ο αιώνα, έτσι, και εισηγείται ο Διονύσος μέσα στο κείμενό του με κάποιον τρόπο ένα είδος επιστροφής στον Πανσέλινο, στη γραφή του Πανσέλινου που είναι τέλη του 13ου, αρχές του 14ου αιώνα. Όταν λοιπόν είδε ο Πόντογλου αυτό το κείμενο και όλη αυτή την περιγραφή, λέει ότι ορίστε κύριε, εδώ έχουμε ένα ανάλογο στο παρελθόν. Δηλαδή ότι αυτό το οποίο κάνουμε εμείς τώρα, δηλαδή μια απόπειρα να πάμε πίσω για να ξαναβρούμε την παράδοση, έχει ξανασυμβεί το 18ο αιώνα ο Διονύσος Εκφουρνά σε σχέση με τον Πανσέλινο. Ερμηνεύει λοιπόν το Διονύσο τον Εκφουρνά με τα ίδια μέτρα και τον διορθώνει βέβαια, γιατί ο Διονύσος Εκφουρνά έχει μέσα πραγματάκια που δεν τον βολεύουν, γιατί έχει και κάποιες εικονογραφικές αναφορές που δεν είναι πολύ βυζαντινές, έχει επιδράσεις από δυτικές πηγές σε πολλά επίπεδα. Αυτά λοιπόν τα διορθώνει ο Πόντογλου και τα αφαιρεί, ας πούμε έτσι. Η ανάγνωση όμως αυτή του Πόντογλου, αυτή είναι μια προσωπική μου εκτίμηση, την οποία καταθέτω και αν θέλετε την κουβεντιάζω. Νομίζω ότι είναι πλήρως εσφαλμένη. Δηλαδή, όταν Διονύσος ο Εκφουρνά αναφέρεται ότι αυτός πρέπει να μάθει μια γεωγραφία, πρέπει να κάνει αντίγραφα του Πανσέλινου, εάν δεν βρει καλό δάσκαλο, αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Ακριβώς έτσι. Γιατί η πρώτη του σύσταση είναι να πάρει ένα καλό δάσκαλο. Αν δεν βρει, τότε να κάνει αντίγραφα του Πανσέλινου. Όμως, όπως και να έχει, αυτή η αναφορά να κάνει αντίγραφα του Πανσέλινου δεν έχει να κάνει με την ανάλογη θεωρητική κίνηση που έχει ο Πόντογλου να πάμε πίσω σε μια παράδοση η οποία είναι τετελεσμένη, τέλεια και άρα αυτή πρέπει να αντιγράφουμε. Εγώ το ερμηνεύω αυτό ως εξής.
ερμηνεύεται μάλλον αυτό μέσα από το εξής δεδομένο. Ερμηνεύεται κυρίως μέσα από τον μαθητή του. Ο μαθητής του Διονυσίου του Εκφουρνάκη είναι ο Παρθένιος ο Σκούρτος. Σε μια ασκήτη, το Αγιώρος, Σκουρτέος. Λοιπόν, ο Παρθένιος ήταν ο κύριος μαθητής του Διονυσίου του Εκφουρνάκη. Αυτός ο οποίος ζούσε, δούλευε μαζί του κτλ. Εάν δείτε τη ζωγραφική που έκανε ο Παρθένιος, θα καταλάβετε γιατί έχει απόλυτο άδικο ο κόντροπου. Ο Παρθένιος λοιπόν τι κάνει. Κάνει αυτό που συστήνει ο Διονύσιος, δηλαδή πηγαίνει και κάνει αντίγραφα από τον Πανσέλινο, αλλά ζωγραφίζει μετά νατουραλιστικά. Ζωγραφίζει νατουραλιστικά, δηλαδή με τρόπο ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντινός σε πρότυπα και μοντέλα ζωγραφικής τα οποία εκείνη τη στιγμή υπάρχουν στη Δύση, αλλά κυκλοφορούν γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και του Αγίου Όρους κτλ. Εάν ο Διονύσιος Εκφουρνάκη έκανε ένα κάλεσμα επιστροφής στην παράδοση με τα δεδομένα του Κόντολου, δεν θα διανοείται ο Παρθένιος να κάνει μια τέτοιου είδους ζωγραφική. Η δική μου άποψη είναι ότι το κάλεσμα του προς τον Πανσέλινο είχε να κάνει περισσότερο με αισθητικά δεδομένα. Δηλαδή, η ζωγραφική του Πανσέλινου είναι ωραία. Ενώ αντίστοιχα η ζωγραφική η οποία γινόταν την εποχή του δεν ήταν ωραία. Ήταν μια στεγνή ζωγραφική με πάρα πολύ σκληρά κοντράστ. Μια ζωγραφική στεγνή, χωρίς ομορφιά. Ενώ αντίθετα, η ζωγραφική του Πανσέλινου για τα δικά τους μάτια, το 18ο αιώνα δηλαδή, ήταν όμορφη ζωγραφική. Και άρα το κάλεσμά του είναι μάλλον προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Διονύσιος τι κάνει και στη ζωγραφική του, προσθέτει νατουραλιστικά στοιχεία, έχει αρκετά, αν μελετήσει κανείς τη δουλειά του, έχει συγκερασμό στοιχείων παλαιολόγιο του Πανσέλινου, αλλά και από την κριτική σχολή η οποία ήταν σε Άνθης, η μετακριτική ζωγραφική που ήταν σε Άνθης στην εποχή του, και γενικώς είναι μια ελευθερία η οποία δεν δικαιολογεί ένα τέτοιο κάλεσμα αντίστοιχο του κόδου. Συνεπώς, ο αιτιασμός του Κόντολου ότι άρα εγώ κάνω αυτό, αλλά αυτό έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, προσωπικά πιστεύω ότι δεν μπορεί να ευσταθήσει. Ότι δεν ευσταθεί. Και ότι αυτό το οποίο συνέβη στον 20ο αιώνα με τον Κόντολου και αυτό το οποίο εμείς ζούμε σήμερα είναι μια ανορθογραφία στην κίνηση της παράδοσης. Η κίνηση της παράδοσης τι λέει. Ώσπου αν μελετήσουμε με ένα απλό ξεφύλισμα βιβλίου, δεν σας καλώ να κάνουμε καμιά μελέτη ειδική. Απλώς πάρετε ένα βιβλίο με την ιστορία της εικονογραφικής τέχνης και ξεφυλίστε εικόνες από τον, ας πούμε, από τον 6ο αιώνα μέχρι το 19ο αιώνα. Αυτό το οποίο θα δείτε, ένας απλός παρατηρητής, χωρίς καμία ειδική γνώση, καμία, θα δείτε μία διαρκή κίνηση στη ζωγραφική. Μία διαρκή κίνηση, δηλαδή ποτέ μα ποτέ δεν έχουμε αυτό που βλέπουμε σήμερα, δηλαδή μία στατική επανάληψη φωτοτυπικού τύπου αυτού του οποίου έχει συμβεί πριν, ποτέ. Ακόμη και στα όρια της ίδιας σχολής θα δείτε ότι και εκεί έχουμε ένα είδος, θα λέγαμε απόπειρας κάτι να γίνει. Ακόμη και όταν εφευρίσκεται το χαρτί από το 16ο αιώνα και μετά και έχουμε πια ανθίβολα, ακόμα και εκεί, θα δει μεταξύ των ζωγράφων με τη κριτική σχολή, έχουμε και εκεί μικρές διαφοροποιήσεις που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι κάτι θέλανε δικό τους προσωπικό να κάνουν κτλ. Άρα, αυτό το οποίο ζούμε είναι μια ανορθογραφία. Και αυτή την ανορθογραφία θα πρέπει με κάποιο τρόπο να την ξεπεράσουμε. Να πάμε όμως πού, δηλαδή, ωραία, δεν πρέπει η παράδοση να είναι μια στατική επανάληψη αυτού που έχει γίνει, αλλά να κάνουμε τι. Να αρχίσει να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα μεγάλο, τεράστιο ερώτημα, που είναι ποιο μπορεί να είναι το κριτήριο μιας κίνησης, δηλαδή πού θέλουμε να φτάσουμε όταν βγαίνουμε από τη στατική αυτή φωτοτυπική αναπαραγωγή. Με ποια μέτρα, ποια κριτήρια, ποια σταθμά θα μετρηθεί αυτή η καινούργια παραγωγή. Κατά πολλές συνθήκες και αν ήμασταν σε ένα εργαστήριο τώρα, θα μπορούσα να σας δείξω δουλειές από προτάσεις που γίνει από διάφορες εικονογράφους, είτε Έλληνες είτε ξένους, οι οποίες πάρα πολλές φορές θα σας ξένιζαν απίστευτα. Δηλαδή, μερικές είναι εξωφρενικές, θα μπορούσα να πω. Ήταν πραγματικά πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο γνωρίζετε. Και το ερώτημα βέβαια που τίθεται είναι πώς το κρίνουμε αυτό. Είναι καλό αυτό να υπάρχει σε μια εκκλησία ή δεν είναι. Το μόνο κριτήριο μπορεί να είναι αυτό το οποίο συχνά ακούγεται, ξέρετε, το πιο συχνό κριτήριο είναι το εξής. Μα εγώ δεν μπορώ να προσευχηθώ με μια τέτοια εικόνα. Και
Αν δεν μπορείς εσύ, μπορεί κάποιος άλλος. Αν μπορεί, δηλαδή, θα κάνουμε στατιστική πόσοι μπορούν και πόσοι δεν μπορούν και θα βγάλουμε ένα συμπέρασμα αφού μπορούν οι 10 στους, ξέρω εγώ, στους 15, άρα είναι καλή η εικονογραφία, είναι αυτό κριτήριο. Εξάλλου θα θέσω και ένα άλλο θέμα που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Ποιος σας είπε ότι η εικόνα είναι μέσα στο ναό για να προσευχόμαστε? Πού υπάρχει καταγεγραμμένη μια τέτοια άποψη? Είναι μεγάλα θέματα, μεγάλα ερωτήματα. Εμείς έχουμε στο μυαλό μας μια χρήση της εικόνας πολύ κοντινή σε ένα πολύ προτεσταντικό πρότυπο ή και θα έλεγα βουδιστικό πρότυπο. Δηλαδή, ότι παίρνεις την εικόνα, την βάζεις απέναντί, την κοιτάζεις και κάνεις ένα είδος meditation, ας πούμε. Πού είναι καταγεγραμμένο αυτό? Ποιος κατέγραψε ποτέ ότι η εικόνα έχει αυτό το ρόλο μέσα στη ζωή της Εκκλησίας? Για ποιο λόγο υπάρχουν οι εικόνες? Θα το πω πολύ απλά, δηλαδή. Αυτό δεν είναι εύλογο. Η απάντηση δεν είναι εύλογη. Θέλει κουβέντα να δώσουμε μια απάντηση πάνω σε αυτό. Περίμενε, μην βιάζεσαι, Δημοσθένη. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν διαφωνώ καθόλου, αλλά περίμενε και θα δεις ότι έχουν και άλλες, πολλές άλλες λειτουργίες. Αυτή είναι η μία, ενώ έχουν πολλές άλλες. Λοιπόν, είναι περίπλοκο το θέμα. Επομένως, εγώ απλώς θα θέτω σαν ερωτήματα αυτά. Γιατί μπορεί για σένα να είναι ίσως τα γνωρίζει, γιατί έχει μελετήσει. Ναι, αλλά πόσος κόσμος το γνωρίζει αυτό? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ας προχωρήσουμε στην ροή και θα κουβεντιάζουμε μετά στη συζήτησή μας. Λοιπόν, άρα το θέμα που προκύπτει και πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι αυτό. Δηλαδή, ποιο είναι το κριτήριο κίνησης, δηλαδή να φύγουμε να πάμε πού, με ποια κριτήρια, ποια δεδομένα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό για να συμβεί χρειαζόμαστε κάποια σοβαρά κριτήρια. Και τα κριτήρια αυτά δεν μπορεί παρά να μας τα δώσει αυτό το οποίο είναι η ίδια η ζωή της Εκκλησίας, δηλαδή η θεολογία της, η πράξη της μέσα στους χρόνους και στους αιώνες, διότι αυτή είναι το μόνο ασφαλές έδαφος το οποίο έχουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Δεν μπορεί να μελετήσεις κάτι άλλο, δηλαδή. Πού να σταθείς? Και θα σας είπα ότι ιδιωτικά τύπου κριτήρια, όπως αυτά που προανέφερα, δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε καμιά περίπτωση. Άρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάμε πίσω, να δούμε πώς ορίζεται και πώς οριοθετείται η εικόνα και η τέχνη της μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, διότι έχουμε τέτοιες πηγές και τέτοια στοιχεία, και στη συνέχεια να κάνουμε μια μικρή σχετικά προσπάθεια να δούμε το πώς λειτουργεί αυτό το οποίο είναι η εικονογραφία μέσα στο χώρο του ναού, το πώς αυτό συνδέεται με αυτό που συντελείται μέσα στο χώρο του ναού, που είναι το ευχαριστιακό γεγονός, η Θεία Ευχαριστία, και από εκεί να εκκινήσουμε στη συνέχεια να δώσουμε καταρχάς έναν ορισμό για το τι είναι παράδοση και άρα να μπορούμε στη συνέχεια να διαχειριστούμε το μέγεθος αυτό που ονομάζουμε πρόοδος. Λοιπόν, θα κάνω πολύ μικρή και σύντομη αναφορά σε αυτά τα πράγματα και σε συνέχεια θα σας δώσω τις συνέπειες αυτού που μας λέει η παράδοση. Σύμφωνα λοιπόν με την θεολογία την οποία έκανε η Εκκλησία στη διάρκεια της οικονομαχίας, διότι αυτή είναι η περίοδος όπου γίνεται η θεολογία της Εκκλησίας για την εικόνα, μια θεολογία η οποία πήρε αρκετό καιρό να διατυπωθεί πλήρως, δηλαδή ουσιαστικά περίπου 1,5 αιώνα πήρε για να διατυπωθεί αυτή η θεολογία, ξεκινώντας από τον Άγιο Άνη τον Δαμασκηνό και ίσως και λίγο πριν και καταλήγοντας ουσιαστικά στην πιο λεπτή έκφραση και διατύπωση της ίδιας βεβαίως θεολογίας από τον Άγιο Θεόδωρο του Στουδίτη. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν με όλη αυτή τη θεωρία και βεβαίως όλο αυτό πατάει πάνω στην 7η Οικουμενική Σύνοδο η οποία στην πραγματικότητα επικυρώνει αυτού του είδους τη θεολογία. Η διατύπωση όμως, η πλήρης διατύπωση αυτής της θεολογίας δεν συμβαίνει στην 7η Οικουμενική Σύνοδο, παρότι η αλήθεια της είναι εκεί. Σαν διατύπωση έχουμε την καλύτερη διατύπωση από τον Άγιο Θεόδωρο του Στουδίτη. Λοιπόν, τι λέει αυτή η θεολογία? Η θεολογία αυτή λέει κάτι πάρα πολύ βασικό και κάτι πολύ απλό και το οποίο έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως ότι εισηγείται η ρώσικη εικονολογία. Το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε στην περίοδο της οικονομαχίας ήταν το εξής. Ήταν ένα θεολογικό ζήτημα στην πραγματικότητα. Δεν ήταν ένα αισθητικό ζήτημα, ούτε αφορούσε την τέχνη καθ' αυτή. Ήταν ένα άκρος θεολογικό ζήτημα. Το ζήτημα ήταν το εξής. Αν μπορεί ο Χριστός ως πρόσωπο να εξεικονιστεί, αν μπορεί δηλαδή ο Χριστός να έχει εικόνα. Οι οικονομάχοι απέρριπταν αυτό με διάφορα επιχειρήματα, κυρίως με ένα βασικό επιχείρημα, λέγοντας ότι δεν μπορεί να εικονίζεται ο Χριστός, διότι είναι Θεός και άνθρωπος, άρα δεν είναι δυνατόν
να υπάρξει τρόπος ώστε να εξυπονίσουμε τις δύο αυτές φύσεις, τις ουσίες, τις φύσεις. Η μεν ανθρώπινη φύση μπορεί να ζωγραφιστεί, διότι είναι άνθρωπος, όμως δεν μπορεί να περιγραφεί η θεία φύση του Χριστού και συνεπώς κάθε προσπάθεια να κάνουμε εικόνα του θα κατέληγε είτε στο να χωρίσουμε το πρόσωπο του Χριστού σε δύο, περιγράφοντας μόνο την ανθρωπότητα και αφήνοντας απ' έξω τη θεότητα, ή να κάνουμε το άλλο, να συμπεριγράψουμε, να συνεικονίσουμε την θεία φύση με την ανθρώπινη, ουσιαστικά υποβιβάζοντας τη θεότητα και άρα φτάνοντας σε άλλο ατόπιμα. Και κατέληγαν πολύ απλά στο ότι η εικόνα του Χριστού, η μορφή του, δεν είναι εικόνα του. Αυτό απέρριπταν ουσιαστικά. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία και στη Ρεύνη Οικουμενική, αλλά και αργότερα, όπως σας λέω, με τον Άγιο Θεόδωρο του Σουδίτη, να πει το εξής, ότι η εικόνα του Χριστού είναι η ανθρωποειδής θέα, η μορφή του. Και οποιοδήποτε δεν ονομάζει την ανθρωποειδή θέα, τη μορφή του Χριστού, η εικόνα του, είναι αιρετικός. Το σκεπτικό της εκκλησιαστικής πατερικής σκέψης είναι το εξής. Και αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά της πατερικής εικονολογίας από την εικονολογία των εικονομάχων. Τον τότε και τώρα, γιατί στην πραγματικότητα και τώρα ο προτεσταντικός κόσμος, όσος από αυτούς ακόμα απορρίπτουν την εικόνα, στην πραγματικότητα με τα ίδια επιχείρηματα απορρίπτουν. Το πατερικό λοιπόν επιχείρημα είναι ότι όταν ζωγραφίζουμε κάτι, δεν ζωγραφίζουμε ποτέ την ουσία ενός πράγματος. Ο εξυπονημός αφορά πάντα στην υπόσταση, δηλαδή στον τρόπο ύπαρξης. Να το πω έτσι απλά με ένα παράδειγμα. Όταν πάμε να ζωγραφίσουμε ένα ποτήρι, δεν προσπαθούμε να ζωγραφίσουμε την ύαλο, δηλαδή την ουσία του ποτηριού, αλλά ζωγραφίζουμε τι πράγμα. Τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει το γυαλί. Το γυαλί στην προκειμένη περίπτωση έχει ένα σχήμα, που είναι το σχήμα του ποτηριού. Εμείς λοιπόν ζωγραφίζουμε αυτόν τον τρόπο ύπαρξης της ιάλου, αλλά όχι την ιάλου. Γι' αυτό και όταν έχουμε διάφορα αντικείμενα, ας πούμε ένα ποτήρι, ένα κανάτι, ένα ξέρω εγώ κάτι άλλο, γυάλινα όλα, η εικόνα τι ζωγραφίζει, τις μορφές ύπαρξης αυτών των πραγμάτων. Δεν μας δίνει ορισμό το τι είναι η ιάλος, αλλά μας λέει ότι υπάρχει το ποτήρι. Αλλά δεν μας λέει τι είναι η ίαλος ως ουσία, έτσι. Ακόμα και αν ξέρουμε ότι είναι γυάλινο, δεν μας λέει τι είναι η ίαλος. Ουσιαστικά, κατ' ουσίαν δηλαδή. Το ίδιο και με την εικόνα. Όταν ζωγραφίζουμε την εικόνα του Χριστού, τι κάνουμε. Ζωγραφίζουμε τη μορφή του, τη μορφή της υποστάσεώς του, η οποία είναι έμορφη εφόσον ενανθρώπισε και πήρε σάρκα και οστά, πήρε και μορφή. Άρα η υπόσταση του Θεού Λόγου, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, γίνεται έμορφη, φανερώνεται στον κόσμο με μία μορφή. Αυτή η μορφή είναι η μορφή της υποστάσεώς του. Δεν ορίζει και δεν περιγράφει ούτε την ανθρώπινη καθόλου φύση, ούτε τη θεία φύση. Αλλά τι κάνει. Αυτά είναι τα λόγια και η ορολογία των πατέρων. Δείχνει, προσέξτε το ρήμα, είναι πολύ σημαντικό ρήμα, δείχνει, δείκνυση, την υπόσταση. Δεν περιγράφει τις ουσίες, αλλά μας δείχνει ότι υπάρχει ο Χριστός. Δεν μας λέει τι είναι ο Χριστός. Μας λέει ότι υπάρχει, αλλά δεν μας λέει τι είναι. Εξαιρετικά σημαντικές και φοβερά λεπτές διακρίσεις. Πάσε τόσο για να μην μακρηγορώ σε θεολογικό επίπεδο, γιατί αλλού είναι το θέμα μας. Το θέμα είναι ποιο, ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία η Εκκλησία φτάνει σε μια εκπληκτική διατύπωση. Ότι η εικόνα είναι η μορφή της υπόστασης κάθε πράγματος. Του Χριστού, των Αγίων, ενός γεγονότος ή οτιδήποτε άλλο. Άρα έχω την εικόνα. Η εικόνα είναι η μορφή. Άρα ο ζωγράφος, όταν καλείται να ζωγραφίσει, δεν δημιουργεί την εικόνα. Ας πούμε, ο Άγιος Θεόδωρος ο Σουδίτης λέει επιλέξει ότι ο Χριστός γεννήθηκε εξεικονισμένος. Και ότι λέει, η εικόνα λέει, ξέρετε πώς δημιουργείται, είναι λες, σαν να έχεις, ας πούμε, τον ήλιο που πέφτει πάνω σε ένα σώμα και αφήνει στη γη τη σκιά που είναι σαν ένα αποτύπωμα. Αυτό κάνει και ο ζωγράφος, λέει ο Άγιος Θεόδωρος. Λέει τι κάνει. Παίρνει τη μορφή που είχε ο Χριστός και την αποτυπώνει στην ύλη, την αποσφραγίζει. Χρησιμοποιεί ακριβώς το τέτοιο ρήμα. Άρα δεν δημιουργεί την εικόνα ο ζωγράφος. Την εικόνα την παίρνει από το πρόσωπο που υπάρχει, από την υπόσταση δηλαδή. Άρα τι κάνει ο ίδιος. Αυτό μας το περιγράφει λίγο πολύ, το τι κάνει ο ζωγράφος, μας το περιγράφει ο Άγιος Φώτιος, πατριάρχης του Κωνσταντινούπολη, αμέσως μετά την εικονομαχία,
με εξαιρετική θεολογική παράδοση και μάλιστα με καλές αισθητικές γνώσεις, έχει γράψει και ομιλίες πάνω σε εικόνες που έγιναν μετά την Οικονομαχία. Πιθανολογείται, μπορεί να είναι απόλυτα σίγουρο, ότι η Πλατιτέρα που υπάρχει στην Αγία Σοφία είναι έργο που έγινε αμέσως όταν την Οικονομαχία και έχει κάνει ομιλία για αυτή την εικόνα ο Άγιος Φώτιος, η οποία διασώζεται. Λοιπόν, ο Άγιος Φώτιος λοιπόν μας περιγράφει ότι ο ζωγράφος όταν ζωγραφίζει κάνει το εξής. Μας περιγράφει δηλαδή τι κάνει ο ζωγράφος. Το λέει ο Άγιος Φώτιος, δηλαδή ένα ορισμό δηλαδή της τέχνης, του τι κάνει ο ζωγράφος. Λέει ότι ακολουθώντας την παράδοση κτλ. Παίρνει τις μορφές, τις εικόνες, μορφές δηλαδή ο ζωγράφος και προσπαθεί να κάνει δύο πράγματα. Όταν την αποτυπώνει στην ύλη, τη μορφή ο ζωγράφος, προσπαθεί πρώτον, που είναι πολύ σημαντικό, να μην παραχαράξει τις μορφές, δηλαδή να μην φτιάξει τη μορφή με τέτοιον τρόπο που να μην αναγνωρίζεις ποιος είναι ο Άγιος. Μπορεί να πάρεις να φτιάξεις την εικόνα του Χριστού και να την κάνεις όπως θες και να μην αναγνωρίζεται ο Άγιος. Αυτό είναι το πρώτο και σημαντικό του έργο, να μην παραχαράξει τις μορφές. Και το δεύτερο, το οποίο εισηγείται ο Φώτιος, είναι το εξής. Ότι ναι, μεν παίρνει τη μορφή ο ζωγράφος, αλλά τι κάνει. Επεμβαίνει πάνω της με διπλό τρόπο. Ο πρώτος είναι ένας καθαρτικός τρόπος. Καθαρτικός σημαίνει τι. Λέει ο Φώτιος ότι ο ζωγράφος απομακρύνει από την εικόνα στοιχεία τα οποία είναι στοιχεία ανθρώπινης περιέργειας και ειδικής ακοσμίας. Δηλαδή, πράγματα τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Εκκλησία ή πράγματα τα οποία είναι άσχημα, τα βγάζει ο ζωγράφος από τη μορφή. Θα σου πω ένα κλασικό παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοεί. Μπαίνετε μέσα σε ένα ναό, σύγχρονο, τώρα ή και παλιό, ας πούμε, και βλέπετε τους Αγίους της κάτω σειράς. Έχουν όλοι το ίδιο ύψος. Φαντάζεσαι ότι είχαν το ίδιο ύψος όλοι? Δεν είχαν. Είχαν άλλο ύψος, άλλο πάχος. Δεν ήταν όλοι ένα σουλούπι, αλλά εμείς τι κάνουμε. Τους κλαδεύουμε, τους κουρεύουμε, τους κάνουμε ένα ύψος. Κάνουμε μία αφαίρεση εκεί. Γιατί? Διότι πραγματικά είναι πλήρως αδιάφορο για την σωτηρία των πιστών, εάν ήταν 1,70 ή 1,68 ή 1,93 ο Άγιος. Και ποιον ενδιαφέρει? Κανέναν. Τον ενδιαφέρουν άλλα πράγματα τα οποία οφείλει να κρατήσει ο ζωγράφος, αλλά άλλα πράγματα τα βγάζει. Τα βγάζει χάρη τίνος ο ζωγράφος. Γιατί κάνουμε αυτή τη δουλειά? Διότι φανταστείτε, αν μπει κανείς, όχι, όχι, βιάζεσαι να συμπεράνεις, μπες σε ένα ναό όπου θα υπάρχει μια απίστευτη αταξία σχημάτων και μορφών. Αυτό το πράγμα τι δημιουργεί? Δημιουργεί διάσπαση. Και το τελευταίο πράγμα που θέλει κανείς εισερχόμενος μέσα σε ένα ναό είναι η διάσταση, η διάσπαση και η φασαρία. Θέλεις ησυχία, να πάρεις την πληροφορία και άλλα πράγματα που θα σας πω σε λίγο και σε τελική ανάλυση ποιος νοιάζεται για 2, 3, 4, 5 πόντους ύψους. Αυτό το οποίο θέλεις είναι η λειτουργία της εικόνας να είναι αυτή την οποία χρειάζεσαι εσύ. Και συνεχίζει ο Άγιος Φώτιος σε κάτι άλλο, λέγοντας ότι αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Το δεύτερο, που δεν το περιγράφει ιδιαίτερα, δυστυχώς, είναι λέει ότι παίρνει τις μορφές, οι οποίες είναι αναλύοντες, όπως είπαμε, είναι και καθαρμένες και κάνει κάτι άλλο. Τις αποδίδει, λέει, με έναν ιεροπρεπή τρόπο. Άρα ο ζωγράφος τι κάνει? Προσθέτει κάτι στην εικόνα. Βάζει κάτι το οποίο δεν υπάρχει, κάτι το οποίο ο ίδιος βάζει. Επομένως, ο ζωγράφος εδώ κάνει μια δική του πολύ μεγάλη παρέμβαση. Ουσιαστική, τεράστια παρέμβαση. Δεν παίρνει δηλαδή μια φωτογραφία και την κολλά στον τοίχο. Η φωτογραφία είναι η πρώτη ύλη της εικόνας, αλλά δεν είναι εικόνα. Με βάση τον ορισμό του φωτίου. Θα πρέπει να επέμβεις πάνω στη φωτογραφία, να βγάλεις και να βάλεις πράγματα για να την κάνεις ένα λειτουργικό γεγονός. Άρα έχει ένα εκπληκτικά μεγάλο, σημαντικό, πολυδιάστατο έργο ο εικονογράφος να κάνει πάνω στην εικόνα, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Τι καλείται λοιπόν να κάνει ένας τελικά ζωγράφος μέσα στον χώρο της Εκκλησίας? Απλά να πάρει μία μορφή και να την κολλήσει στο τοίχο και τελειώνει εκεί η ιστορία? Έστω κι αν βγάλει πράγματα ή αν προσθέσει κάποια άλλα, τελειώνει εκεί η ιστορία? Θα μπορούσε να τελειώνει εκεί και να μας το δει μια χαρά. Όμως, αυτό που δείχνει η ιστορία είναι ότι οι ζωγράφοι της Βυζαντινής περίοδου, κυρίως μετά την Οικονομαχία, διότι κυρίως τότε πια αρχίζει να μορφοποιείται πλήρως αυτό το σύστημα, έχουμε τα στοιχεία του προ-οικονομαχικά κτλ, γίνονται διάφορες ζυμώσεις, αλλά δεν το έχουμε στην πληρότητά του και κυρίως δεν το έχουμε στην πλήρη λειτουργία του μέσα στον χώρο του ναού.
Αυτό λοιπόν, εκεί που καταλήγει η βυζαντινή ζωγραφική είναι το εξής. Καταλήγει σε ένα σύστημα, και χρησιμοποιώ επίτηδες τη λέξη σύστημα, διότι είναι μια υπέροχη ελληνική λέξη, την οποία δυστυχώς φοβάμαι ότι πολύ την ξεχνάμε. Σύστημα σημαίνει το εξής, ότι έχω πολλά πράγματα τα οποία στείνονται όλα μαζί. Δηλαδή το ένα υποστηρίζει το άλλο και το κάθε ένα κομμάτι είναι οργανικό κομμάτι όλου αυτού του πράγματος. Αν βγάλεις ένα, πέφτουν όλα. Είναι λοιπόν ένα σύστημα λύσεων, η βυζαντινή ζωγραφική, μέσα στον χώρο του ναού, που κάνει πάρα πολλές λειτουργίες. Και κυρίως αυτό το οποίο καλείται να κάνει, και το κάνει με έναν υπέροχο τρόπο, είναι τη ζωγραφική να την κάνει οργανικό κομμάτι της θείας λειτουργίας, αυτού το οποίο συντελείται μέσα στο ναό, που είναι το γεγονός της θείας ευχαριστίας, της ένωσης δηλαδή του ανθρώπου με το Θεό και της ένωσης των ανθρώπων μεταξύ τους ταυτοχρόνως. Πώς λοιπόν γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται με ένα ζωγραφικό σύστημα. Το ζωγραφικό αυτό σύστημα έρχεται από πάρα πολύ παλιά, ξεκινάει ουσιαστικά από την αρχαία Ελλάδα, διαμορφώνεται μέσα στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και ολοκληρώνεται μετά την οικονομαχία. Σιγά σιγά ολοκληρώνεται μετά την οικονομαχία. Τι κάνει, ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του συστήματος? Αυτό το σύστημα ξεκινάει από την αξής επιδίωξη. Αυτό το οποίο γίνεται στη Θεία Ευχαριστία είναι ένα εκπληκτικό, ένα θαυμαστό γεγονός, ένα θαύμα. Ο Θεός, δια των θείων και ακτίστων του ενεργειών, έρχεται εδώ και μεταβάλλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού και οι πιστοί κοινωνούν σε αυτό, ενώνονται με τον Χριστό και ενώνονται και μεταξύ τους ταυτόχρονα. Και αυτό γίνεται την ίδια ώρα παντού, οικουμενικά. Έχουμε δηλαδή ένα εκπληκτικό γεγονός. Άρα η ζωγραφική θα πρέπει να προσαρμοστεί στον χωρόχρονο της Θείας Λειτουργίας. Προσέξτε τι είπα προηγουμένως, ότι αυτό γίνεται εδώ, τώρα. Άρα θα πρέπει και η ζωγραφική, τι να κάνει, να αποκτήσει ανάλογο χρόνο καταρχάς. Δηλαδή θα πρέπει τα γεγονότα και τα πρόσωπα, επειδή σε κάθε Θεία Λειτουργία έχουμε ουσιαστικά η φανέρωση του ίδιου του Χριστού, είναι η φανέρωση του σώματός του εν τόπο και χρόνο. Άρα θα πρέπει τα πρόσωπα που εικονίζονται να μην είναι αλλού και τότε, αλλά να είναι εδώ και τώρα. Άρα θα πρέπει η ζωγραφική να αποκτήσει διαφορετικό χωρόχρονο. Πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς? Θα μπορούσε να είναι όπως είναι στην αναγεννησιακή, για παράδειγμα, ζωγραφική. Όπου τι έχουμε? Εκεί έχουμε έναν πίνακα ζωγραφικό, ας πούμε αυτόν για παράδειγμα, όπου η αναγεννησιακή ζωγράφη με εκπληκτική μαεστρία και υπέροχες ποιότητες ζωγραφικής, τις οποίες δεν αμφισβητεί κανείς, πέτυχαν κάτι πολύ ωραίο, αλλά καθόλου λειτουργικό. Τι πέτυχαν? Πέτυχαν να δώσουν στους θεατές την εντύπωση ή την ψευδαίσθηση, όπως θέλετε πέστε το, ότι ενώ είναι αυτός ο πίνακας, πίσω από τον πίνακα υπάρχει ένας άλλος χώρος όπου κινούνται τα πράγματα που ζωγραφίζονται. Άρα υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα, μια εικονική πραγματικότητα πίσω από τον πίνακα, αλλού όμως, όχι εδώ μαζί μας. Άρα αφού έχουμε έναν άλλο χώρο εκ των πραγμάτων, έχουμε και έναν άλλον χρόνο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα ζωγραφικό των ζωγράφων της Αναγέννησης, προσπαθώντας να αποδώσουν αντικειμενικά την πραγματικότητα, αυτό ήταν το βασικό τους, ας πούμε, η βασική τους επιδίωξη. Όμως αυτό σε επίπεδο εκκλησιολογικό έχει πολύ σοβαρές συνέπειες. Ποιες είναι οι συνέπειες? Οι συνέπειες είναι ότι κάνοντας μια τέτοια ζωγραφική, αυτόματα ο θεατής αισθάνεται ότι υπάρχουν δύο πραγματικότητες. Η δική μας πραγματικότητα, που είμαστε εμείς εδώ, οι πιστοί, οι θεατές ή οτιδήποτε άλλο, και ο Χριστός και οι Άγιοι και οτιδήποτε άλλο έγινε από τη Θεία Οικονομία, είναι αλλού. Είναι απόντες. Άρα ουσιαστικά έχουμε μια απόσταση, έναν χωρισμό του εκκλησιαστικού σώματος. Διότι δεν είμαστε όλοι εδώ τώρα. Άρα έχουμε μια άλλη, αν θέλετε, σε τελική ανάλυση, μια άλλη εκκλησιολογία μέσα από μια διαφορετική ζωγραφική. Αντίθετα στη βυζαντινή ζωγραφική, αλλάζει ο χωρόχρονος και με τη χρήση συγκεκριμένων πραγμάτων που δεν θα πω τώρα γιατί θα χαθούμε μέσα σε όλα αυτά, αν θέλετε το κουβεντιάζουμε αργότερα ή αλλού, γίνεται μια ουσιαστικά αλλαγή του χωρόχρονου της εικόνας και η εικόνα έρχεται εδώ,
ούτως ώστε σε τέτοιο βαθμό, ούτως ώστε οι θεατές και το εικονιζόμενο να είναι ένα πράγμα. Θα σου πω μόνο ένα μικρό παράδειγμα, το οποίο το ξέρετε όλοι, είτε είστε ειδικοί είτε δεν είστε ειδικοί. Το κλασικό αυτό παράδειγμα του όταν στέκεστε μπροστά σε μια εικόνα με τοπικά ζωγραφισμένη, η εικόνα αυτή όπου και αν σταθείτε σας κοιτάζει. Δηλαδή είτε στέκεστε εκεί είτε στέκεστε εκεί, η εικόνα κοιτάζει ταυτόχρονα και τους δύο. Το περιγράφει πάρα πολύ ωραία αυτό ο Νικόλαος Μεσαρίτης, ένας λόγιος Βυζαντινός του 12ου αιώνα, περιγράφοντας τα ψηφιδωτά του Αγίου Αποστόλου της Κωνσταντινούπολης, των Αγίων Αποστόλων της Κωνσταντινούπολης. Αυτά δεν υπάρχουν, έχουν καταστραφεί από τους Τούρκους κάποια στιγμή. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Μεσαρίτης εκεί, περιγράφοντας τον Παντοκράτορα, ότι είναι υπέροχα ζωγραφισμένος, διότι είναι φτιαγμένος με τέτοιον τρόπο που δίνει την αίσθηση ότι σκύβει από τον ουρανό προς εμάς και το πιο σημαντικό είναι αυτό. Και λέει ότι είναι έτσι φτιαγμένος που να κοιτάζει όλους μαζί και τον καθένα χωριστά. Αυτό αγαπητοί είναι ορθόδοξη εκκλησιολογία. Όλους μαζί και τον καθένα χωριστά. Μία ενότητα στην οποία κανένας δεν χάνει το δικό του πρόσωπο. Και ο καθένας έχει την αίσθηση ότι είναι μια προσωπική επαφή και επικοινωνία, ενώ ταυτόχρονα έχει την αίσθηση ότι αυτό ενώνει τους πάντες και τα πάντα. Αυτό είναι μια εκπληκτική, πραγματικά πολύ ωραία περιγραφή. Αυτό λοιπόν, το παράδειγμα που σας ανέφερα με την εικόνα που κοιτάζει τους πάντες όπου κι αν είναι, μπορεί μάλιστα να το δείτε και σε πιο έτσι, βελτιωμένη εκδοχή, αν περπατήσετε μπροστά από μια τέτοια εικόνα. Αν περπατήσετε, η εικόνα θα σας παρακολουθεί. Κινείται μαζί με εσάς. Το βλέμμα της σας ακολουθεί. Όπου πάτε, πάει. Εσείς και η εικόνα είσαστε ενωμένοι. Γιατί? Διότι ο χρόνος της εικόνας είναι φτιαγμένος να είναι έτσι, ώστε η εικόνα να ζει πάντα στο παρόν. Να είναι πάντα μια διαρκής παρουσία. Και έτσι φτάνουμε σε μια αντίληψη ότι η εικόνα είναι μια παρουσία που πρέπει να είναι εδώ. Φτάνουμε σε αυτό που οι λειτουργιολόγοι λένε λειτουργικό χρόνο. Όπως δηλαδή στα Χριστούγεννα λέμε Χριστός γεννάται, δεν λέμε Χριστός γεννήθηκε, γεννάται, είναι παρόν, είναι εμεστός αυτός, δεν είναι παρελθοντικός χρόνος, ή λέμε σήμερα σταυρούνται επί ξύλου, αυτό είναι εμεστός, αυτό λένε οι λειτουργιολόγοι ότι είναι λειτουργικός χρόνος, είναι παρόν ο λειτουργικός χρόνος. Αυτό ακριβώς, αυτόν τον χρόνο έχει η Βυζαντινή εικόνα, ο χρόνος της δηλαδή είναι ο λειτουργικός χρόνος του παρόντος. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο, τι έχουμε. Η εικόνα υπάρχει εδώ και συστήνει την εκκλησία. Δηλαδή, όσοι μπαίνουν μέσα στο ναό, έχουν την αίσθηση ότι εδώ υπάρχουν ζωντανοί ο Χριστός και οι Άγιοι. Και ότι εγώ είμαι κομμάτι αυτού του σώματος. Και άρα, με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται να εκφραστεί τι πράγμα. Οικαστικά, και σε αισθητικό, εμπειρικό επίπεδο να εκφραστεί η ορθόδοξη εκκλησιολογία. Αυτό είναι η λειτουργία της εικόνας. Μία από τις βασικότερες λειτουργίες της εικόνας. Ταυτόχρονα όμως και προταρχικά τι κάνει. Είναι αυτό που λέει πριν ο Δημοσθένης. Η εικόνα βεβαιώνει πρώτα απ' όλα ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος, δηλαδή την ενανθρώπιση. Και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα ιστορικά γεγονότα. Και αυτό το κάνει γιατί, διότι στη συνείδηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας η εικόνα, σε αντίθεση με τον δυτικό πολιτισμό, είναι συνώνυμο του πραγματικού. Ενώ στον δυτικό πολιτισμό το εικονικός είναι συνώνυμο του ψευδούς. Γιατί, διότι όπως σας είπα, η εικόνα είναι ψευδαίσθηση. Ενώ σε εμάς η εικόνα είναι παρουσία και στηρίζεται και ξεκινάει από ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα. Άρα λοιπόν η εικόνα έχει πρώτα μία γνωσιολογική λειτουργία, που θα την ονομάζουμε μια δογματική λειτουργία, αλλά ταυτόχρονα έχει μια άλλη λειτουργία, αυτή που σας περιέγραψα προηγουμένως, που είναι μια εκκλησιολογική λειτουργία. Και πολλές άλλες μικρότερες ή δευτερεύουσες, ας μην πούμε στο καθαρά αισθητικό κομμάτι, είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο που δεν θα μας βλέξει και δεν θα μας βοηθήσει. Άρα, ουσιαστικά, τι είναι παράδοση στην εικονογραφία. Παράδοση στην εικονογραφία είναι κάθε ζωγραφικός τρόπος που μπορεί να επιτελέσει τις λειτουργίες που περιέγραψα. Αν δηλαδή μία ζωγραφική μπορεί να επιτελέσει αυτό που σας είπα προηγουμένως, είναι κομμάτι της παράδοσης της Εκκλησίας. Άσχετα αν είναι βυζαντινή ή όχι. Θα μου πείτε, έχεις δει καμία τέτοια, δεν ξέρω, αλλά δεν μπορούμε θεωρητικά να αποκλείσουμε την ύπαρξη μιας άλλης τεχνοτροπίας που μπορεί να επιτελέσει μια τέτοια λειτουργία. Επομένως, όταν λοιπόν μιλάμε για πρόοδο, για να έρθω στο αρχικό μου ερώτημα, και να προχωράμε και προς το τέλος σιγά σιγά. Όταν λοιπόν μιλάμε για πρόοδο στην Ορθόδοξη
εικονογραφία, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να πάει ο νους του καθενός μας στο ότι μιλάμε για τη δυνατότητα να αυθαιρετεί κανένας ζωγραφίζοντας όπως θέλει τους Αγίους. Εδώ δεν μπορεί κανείς να αυτοσχεδιάσει. Οι Άγιοι υπήρχαν συγκεκριμένα ιστορικά πρόσωπα και ο Χριστός και οι Άγιοι. Πρέπει να διατηρούμε τη μορφή τους. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι οι αυθεντικές μορφές τους, ασχέτως αν ιστορικά δεν μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό το πράγμα. Ο λόγος της προσκύνησης των εικόνων συνδέεται άμεσα με την αυθεντικότητα της μορφής των εικονιζομένων προσώπων. Και επίσης θα πρέπει η κίνηση την οποία κάνει ο ζωγράφος, ο οποίος θέλει να βγει από τα όρια ενός τυποποιημένου ζωγραφικού τρόπου, όπως είναι ο Βυζαντινός, θα πρέπει οι λύσεις τις οποίες κάνει να κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή. Ποια κατεύθυνση δηλαδή? Να επιβεβαιώνουν ή να αυξάνουν τη λειτουργικότητα της εικονογραφίας. Έχουμε ιστορικά δύο πολύ ωραία τέτοια παραδείγματα. Θα κλείσω με αυτά. Το πρώτο είναι η Κρητική Σχολή Αγιογραφίας. Η Κρητική Σχολή Αγιογραφίας, ιστορικά, ξέρετε τι είναι? Είναι η Βυζαντινή ζωγραφική, όπως διαλέγεται στην Κρήτη από τους ζωγράφους του τόπου τους εκεί, με την αναγεννησιακή ζωγραφική της αυτής της περίοδου. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί ζωγραφίζανε και για Ορθόδοξους και Καθολικούς, ξέρανε και νατουραλιστικά να ζωγραφίζουν και βυζαντινά, και κάποια στιγμή πήρανε στοιχεία από την νατουραλιστική ζωγραφική και τα βάλανε στην βυζαντινή ζωγραφική. Όμως, αυτό είναι ένα πετυχημένο παράδειγμα. Γιατί? Διότι σε καμιά περίπτωση δεν αποδόμησαν το σύστημα και δεν, σε καμιά περίπτωση δεν οδηγήθηκαν σε μια δυσλειτουργία της εικόνας μέσα στον χώρο του ναού. Σε μια περίπτωση δηλαδή όπου δεν θα μπορούσε η εικόνα να εκφράσει την ορθόδοξη εκκλησιολογία που ανέφερα προηγουμένως. Το δεύτερο είναι ένα κακό παράδειγμα. Είναι αυτό που ξέρουμε σαν ναζαρενή ζωγραφική. Σε αυτή την περίπτωση τι έχουμε? Αυτή η βάση με τον όρο αυτό, για όσους δεν το γνωρίζουν, χαρακτηρίζουμε συλλήφθη όλες τις φυσιοκρατικές τάσεις που προέκυψαν από το 18ο αιώνα και μετά, σιγά σιγά άρχισαν να εισραίουν στην ελλαδικό χώρο μέσω του Αγίου Όρους και από άλλες πηγές και από τα Εφτάνησα κτλ. Και δημιουργήθηκαν διάφορες, μια θρησκευτική ζωγραφική, εικόνες θρησκευτικές ή θρησκευτική ζωγραφική, η οποία δεν είναι βυζαντινή. Νατουραλιστική σχετικά, ας πούμε, ή φυσιοκρατική, όπως θέλετε. Αυτές τις ονομάζουμε γενικότερα σήμερα εμείς συλλήφθη ναζαρινές εικόνες. Δεν είναι ακριβής όρος, αλλά και να επικοινωνούμε τον χρησιμοποιούμε. Εκεί λοιπόν τι έχουμε? Πολλές φορές μπορείτε στις εικόνες αυτές να αναγνωρίσετε τα εικονιζόμενα πρόσωπα, το Χριστός, η Παναγία. Όμως, αν δείτε μια παράσταση φτιαγμένη, θα δείτε ότι ο χώρος και ο χρόνος αυτών των εικόνων δεν είναι ο Βυζαντινός, δεν είναι ο χρόνος του παρόντος. Είναι εικόνες που ζουν αλλού, στο τότε και στο αλλού. Εκεί έχουμε μία έκπτωση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, οι εικόνες αυτές ως μη λειτουργικές θα έπρεπε να αντικαθίσταται από τον ναό και όχι για άλλους λόγους. Σας πληροφορώ ότι βγήκανε για άλλους λόγους, για λόγους δογματικούς, που εκεί θέτει ένα πολύ μεγάλο θέμα στο οποίο δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Επομένως, για να το κλείσω και να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε. Η παράδοση της εικονογραφίας στην πραγματικότητα είναι ένα πνεύμα. Είναι ένα πνεύμα που λέει το εξής. Η καρδιά της παράδοσης είναι ένα πνεύμα. Που λέει το εξής, ότι παράδοση είναι η ικανότητα να πραγματώνω αισθητικά, για τη ζωγραφική μιλάω, έτσι, για άλλα πράγματα, ίσως πρέπει να αλλάξουμε όρους και ίσως και τελείως. Να πάμε στα δογματικά, αλλάζουμε εντελώς. Έτσι. Μιλάμε για τη ζωγραφική, για να μην μπερδευτούμε και για να μην παρεξηγηθώ. Ότι είναι ένα πνεύμα που λέει ότι θα πρέπει να μπορώ να πραγματώνω αισθητικά αυτές τις λειτουργίες, αυτό που περιγράψαμε προηγουμένως. Και μπορώ να χρησιμοποιώ διάφορες μορφές προκειμένου να πετύχω αυτόν τον στόχο και αυτόν τον σκοπό. Εφόσον αυτό το πετυχαίνω, είμαι μέσα στα όρια της παράδοσης, ακόμη κι αν αυτό δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμο από ένα μοιημένο κοινό. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή εδώ σας έφερα μια εικόνα του Παπαστημάτη του Σκλήρη, οι πιο πολλοί από εσάς θα λέγατε, μα τι είναι αυτό? Αν όμως σας την αναλύσω, θα δείτε ότι αυτό το πράγμα είναι πλήρως μέσα στα όρια που έχει μια εικόνα, ας πούμε, ξέρω εγώ, παλαιολόγια ή οτιδήποτε άλλο. Επομένως, το κριτήριο δεν είναι αν εμένα αμέσως αυτό με αναπαύει ή με ξεκουράζει ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι κάτι πολύ πολύ βαθύτερο και κυρίως έχει να κάνει με αυτή τη λειτουργία μέσα στον χώρο της Εκκλησίας και μέσα στον χώρο, ας πούμε, της Ευχαρισιακής Σύναξης. Και ένα τελευταίο, ότι η πρόοδος θα πρέπει πάντοτε
να στοχεύει σε αυτά τα πράγματα και όχι στο να καταργεί και να καταλύει όλη αυτή την προϋπάρξουσα παράδοση. Γι' αυτό και είναι καλύτερο να μιλάμε για πρόοδο, γιατί η πρόοδος είναι σαν να βαδίζεις πάνω σε έναν δρόμο, αλλά είσαι πάντα στον ίδιο δρόμο. Ενώ αν χρησιμοποιήσουμε άλλους όρους όπως βελτίωση, εξέλιξη ή οτιδήποτε άλλο, αυτό μπορεί να προϋποθέτει την κατάργηση του προηγουμένου και την εμφάνιση ενός εντελώς νέου πράγματος με εντελώς νέους όρους ή προϋποθέσεις. Γι' αυτό λοιπόν η πρόοδος θα πρέπει να επιβεβαιώνει και να ανακεφαλαιώνει ανά πάσα στιγμή όλη την προϋπάρξουσα παράδοση, προσθέτοντας κατά το δυνατόν και εφόσον είναι δυνατόν έναν μεγαλύτερο θησαυρό στον ήδη υπάρχοντα θησαυρό. Αυτά, ευχαριστώ.